Τους 247 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό των 6,2 Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ιταλία. Οι διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Ωστόσο, όσο περνάει η ώρα, οι ελπίδες εξανεμίζονται. Η καταστροφή είναι ακόμη μεγαλύτερη από την Λακουίλα. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο, ανέφεραν μέλη των σωστικών συνεργείων, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι ιταλικές αρχές είναι αδύνατο να κάνουν συνολική εκτίμηση των ζημιών, καθώς σε πολλές περιοχές το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί και είναι δύσκολο να φτάσουν εκεί τα απαραίτητα κλιμάκια. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, μεταξύ των θυμάτων του σεισμού βρίσκονται πολλά παιδιά. Μικρότερο θύμα του καταστροφικού σεισμού στο Αματρίτσε, ένα κοριτσάκι μόλις 8 μηνών, το παιχνίδι του οποίου βρέθηκε στα συντρίμια. Στους διασωθέντες περιλαμβάνονται δύο αδελφάκια 4 και 6 ετών, ο Σαμουέλε και ο Λεόνε, που κατάφεραν να σωνθούν χάρη στη γιαγιά τους που τα έβαλε κάτω από το κρεβάτι μόλις η γη άρχισε να τρέμει. Στην πόλη Αματρίτσε έχουν σημειωθεί σημαντικότερες ζημιές, καθώς η κύρια οδός της πόλης έχει ισοπεδωθεί κυρίως. Εντατικές προσπάθειες καταβάλλονται για να διασωθούν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κατά περίπου ύψους τουλάχιστον 10 μέτρων. Δεν πρόκειται να μείνει κανένας μόνος του και βοήθητος, δήλωσε και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι σε τηλεοπτικό μήνυμά του, με το οποίο εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και τους άστεγους που προκάλεσε ο σεισμός. Την ίδια ώρα, το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το σεισμό στην Ιταλία, στο οποίο καταγράφεται η διάσωση ενός μικρού κοριτσιού από τα ερείπια του σπιτιού του. Οι εικόνες συγκλονίζουν και ταυτόχρονα δίνουν ελπίδα ότι μέσα στα συντρίμια ενδέχεται να υπάρξει ελπίδα. Εκτός από το κοριτσάκι, στο βίντεο έχει καταγραφεί και ο απεγκλωβισμός ενός άντρα.